Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σε μια από τις πιο κρίσιμες και οριακές φάσεις αυτής της χώρας. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτή την ώρα ότι υπάρχουν κάποια κέντρα τα οποία θέλουν ένα νεαρό 21 χρονών νεκρό. Κάποια κέντρα, σκοτεινά κέντρα, τα οποία αναζητούν την ανομαλία, ψάχνουν την ανομαλία. Κάποιοι δεν βολεύονται από τις εξελίξεις που έρχονται, ριζοσπαστικές προοδευτικές εξελίξεις, και θέλουν να τις ανακόψουν. Βλέπετε την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην Αθήνα. Δεν λέω για τις προηγούμενες δύο μέρες, απαγορεύσεων, συναθρήσεων, γιατί έρχεται ο κύριος Νταβούτογλου. Λες και οι διαδηλωτές, κάποιοι είχαν αποφασίσει να διαδηλώσουν, να διαμαρτυρηθούν, θα απειλούσαν την ασφάλεια των μετακινήσεων ή ίσως και τη ζωή του Νταβούτογλου. Αλλά είσαστε μια κυβέρνηση αυταρχικής πυγμής και την επιδεικνύετε με κάθε ευκαιρία. Και σήμερα, έξω, η αστυνομοκρατία κυριαρχεί. Θλιβερή εικόνα Αγίου Νικολάου σήμερα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Και ετοιμάζεται μαύρα Χριστούγεννα για τον ελληνικό λαό. Κύριοι της κυβέρνησης, βεβαίως εσείς που είστε εδώ, σε εσάς απευθύνομαι, αλλά νομίζω ότι απευθύνομαι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση ως συλλογικό όργανο. Έχετε πελώρια ευθύνη. Και αυτή την ώρα πρέπει να αναλάβετε μία πρωτοβουλία. Αποτελεσματική πρωτοβουλία. Πολιτική πρωτοβουλία. Για να δώσετε διέξοδο σε έναν νεαρό άνθρωπο, υπόδικο και κατάδικο, δεν έχει σημασία, ο οποίος ζητάει τι? Το αυτονόητο. Μια εκπαιδευτική άδεια. Γιατί πέτυχε σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας. Ζητάει εκπαιδευτική άδεια. Τι θα κάνετε? Θα τον οδηγήσετε στο θάνατο επειδή ζητάει εκπαιδευτική άδεια? Ή θα πείτε το ρητό, το περίφημο αυτό, το κράτος δεν εκβιάζεται? Έλεος κύριε, έλεος κύριε. Αν θέλετε να πείτε αυτή τη φράση, να την πείτε στην Τρόικα. Όχι στον Ρωμανό. Να την πείτε αυτή τη φράση στην Τρόικα και όχι σε ένα νεαρό 21 χρονών που ζητάει εκπαιδευτική άδεια. Αλλά στην Τρόικα δεν το λέτε αυτό. Όχι μόνο εκβιαζόσαστε, αλλά και υποκύπτετε διαχρονικά στους εκβιασμούς. Και τώρα βεβαίως βλέπουμε το θλιβερό θέαμα μιας κυβέρνησης παραδομένης στις απαιτήσεις της Τρόικας. Αυτό βλέπουμε αυτή την ώρα. Πάρτε λοιπόν μια πρωτοβουλία. Τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος. Και εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ, μια και βλέπω τον κύριο Ντόλιο, μη σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Ούτε να κρύβεστε πίσω από μια φραστική παρέμβαση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζωή ή θάνατο. Έχουμε να κάνουμε με ζωή και θάνατο. Και αυτό να το αντιληφθείτε και να αναλάβετε το ρόλο που πρέπει να αναλάβετε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Κύριε Σταϊκούρα, απευθύνομαι σε εσάς. Βεβαίως, γιατί είστε παρόν, αλλά δεν είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι εδώ και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χαρδούβελης. Δεν ήρθε ο κύριος Χαρδούβελης καθόλου. Μόνο τον εισηγητή σας είναι να ακούσει. Και ο κύριος Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπω Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος, καλά λέει, δεν κάθομαι στον Τζίπρα. Το θεωρώ τον Τζίπρα και τα λοιπά. Δεν κάθομαι και δεν έρχομαι όταν μιλάει ο Τσίπρας. Αλλά πρώτη φορά βλέπω Πρωθυπουργό που να μην κάθεται να ακούσει τον εισηγητή
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Όλοι οι πρωθυπουργοί, από όσο ξέρω, στη μεταπολίτευση σεβόντουσαν αυτή τη διαδικασία. Σεβόντουσαν ένα θεσμό, μια θεσμική διαδικασία. Το λέω αυτό παρεπιπτόντως. Γι' αυτό θα απευθύνομαι στον κύριο Σταϊκούρα. Τι λέγατε, κύριε Σταϊκούρα? Θα φύγετε από το μνημόνιο. Μέχρι τώρα το λέγατε αυτό. Θα φύγετε από το μνημόνιο από το 2015. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Θα διώξετε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς το λέγει ο μεγάλος τιμονιέρης, ο κύριος Χαρδούβηλης. Θα οδηγεί, λέει αυτός. Κάπου, λέει, θα βάλεις καμιά γωνία τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Μπορμπαγκάζ με τις βαλίτσες θα βάλει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά δεν μας είπε. Μας τα λέγατε. Δεν τα λέγαμε εμείς αυτά. Εσείς τα λέγατε για το 2015. Το θέατρο εσωτερικής κατανάλωσης όμως είχε ημερομηνία λήξης. Ποια είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα να τρέχουνε? Όχι μόνο δεν φεύγεται από το μνημόνιο, αλλά έχουμε παράταση του μνημονίου μέσα στο 2015. Και δεν ξέρουμε πόση παράταση θα είναι αυτή. Όχι μόνο θα υπάρξουν νέα μέτρα και τα στέλνετε τώρα με email τα νέα μέτρα, αλλά θα έχουμε και νέο μνημόνιο υπό την προληπτική γραμμή στήριξης, νέο μνημόνιο το οποίο θα αντικαταστήσει εν ευθέτω χρόνο το παλιό. Και αντί να διώξετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βεβαίως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει την επιτήρηση της χώρας και μάλλον, από ό,τι φαίνεται, κάτω από τη μορφή της Τρόικας. Θα συνεχίσει η Τρόικα. Αυτά είναι τα αποτελέσματά της. Και το εντυπωσιακό, το τραγικό είναι ότι θα έχουμε νέο μνημόνιο, πάτε για νέο μνημόνιο, χωρίς να βάλουν οι πιστωτές ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Ξέρετε τι λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν ως ομπρέλα στήριξης για αυτό το νέο μνημόνιο? Τα 11 δις ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και ξέρετε γιατί θα τα χρησιμοποιήσουν αυτά? Γιατί φοβούνται ότι γρήγορα θα έχουμε ανατροπή και πρέπει τα 11 δις να φύγουν από εδώ, τα χέρια του δημοσίου. Να μην είναι ανοιχτά προς χρήση από μια κυβέρνηση της αριστεράς. Επομένως, θα τα βάλουμε και θα φτιάξουμε την ομπρέλα της προληπτικής γραμμής στήριξης και θα τους φεσώσουμε και το νέο μνημόνιο. Αυτή είναι η κατάστασή σας και βεβαίως αυτό συνεπάγεται νέα μέτρα. Θα φρεσκάρει, είπε ο κύριος Βρούτσης, το ασφαλιστικό σύστημα. Μην το φρεσκάρετε άλλο, κύριε Βρούτση. Σε λίγο, αντί για απεργούς πείνας, θα εξοντώσετε από την πείνα κυριολεκτικά, χωρίς να κάνουν απεργία, όλους τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η κατεύθυνσή σας. Θα πω, κύριε Βρούτση, αυτά που δεν είπατε. Γιατί ανεβήκατε στο βήμα και δεν είπατε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και εγώ θα σας πω να μου απαντήσετε για ορισμένα πράγματα. Δεν σας ρωτάω για την αύξηση του ΦΠΑ, την οποία στείλατε με email για τα ξενοδοχεία, το διπλασιασμό του ΦΠΑ από 6,5 σε 13, κάπου 400 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν είναι μέτρο βεβαίως δημοσιονομικού χαρακτήρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μέτρο το οποίο επέβαλαν στην τεχνοκρατική κατά τα άλλα τρόικα οι ανταγωνιστές μας στον τουρισμό. Αυτό είναι. Και βεβαίως αυτό αποτελεί πλήγμα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αλλά ας πάω στην αρμοδιότητα που έχει ο κύριος Βρούτσης. Κύριε Βρούτση, λέει το email σας ότι για να πάρει κανείς κατώτερη σύνταξη πλέον από τα 15 χρόνια πρέπει να πάει στα 20 και από τα 4.500 στα 6.000 ένσημα. Αυτό είναι μέτρο δικαιοσύνης και αποκατάσταση της υποτίθεται ισοτιμίας? Προς τα κάτω γίνεται η αποκατάσταση ή προς τα πάνω? Και πού θα βρεθούν τα 20 χρόνια σε μια περίοδο ανεργίας που θα δουλεύει ο άλλος? Δεν βρίσκονται, κύριε Βρούτση. Άρα καταργείται την κατώτερη σύνταξη. Και ξέρετε τι θα γίνει? Αυτός που παίρνει τώρα 15, που τα έχει 15 χρόνια, ο κύριος Μητρόπουλος τα ξέρει, 15 χρόνια, πόση σύνταξη θα παίρνει?
320 ευρώ. Ωραία. Πήγαμε λοιπόν στη μνημονιακή δέσμευση. Πήγαμε στη μνημονιακή δέσμευση. Η κατώτερη σύνταξη των 15 ετών γίνεται 320 ευρώ. Αυτή είναι η αθλειότητα. Αυτό είναι το χάλι. Αν θα την πάρει, γιατί η κατώτερη σύνταξη πλέον θα είναι όνειρο θερινής νυχτός τα 20 χρόνια εργασίας. Πάμε στο άλλο. Θα εφαρμόσετε, κύριε Βρούτση, με το email που στείλατε πλήρως στις εργαλειοθήκες του ΩΣΑ, 1, 2, 3, τις εργαλειοθήκες, θα τις εφαρμόσετε? Να μας απαντήσετε εδώ. Να μας ενημερώσετε, να ξέρουμε. Γιατί οι εργαλειοθήκες 1, 2, 3, αυτό που λένε, είναι το τέλος του προνοιακού, της προνοιακής ενίσχυσης της σύνταξης και επομένως πάμε στα 360 ευρώ κανονικότατα τώρα. Και για τα 20.000 ίσως ευρώ, 20.000 για τα 20 χρόνια, δηλαδή τα 6.000 ένσημα. Καταργείται το ΕΚΑΣ. Θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ με τα μέτρα σας της εργαλειοθήκης. Και βεβαίως μας είπατε πριν ότι είναι μεγάλο μέτρο εξυγχρονισμού η εξόντωση των γυναικών, των αμαία, με τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, των βαραίων ανθυγιεινών. Δεν θα υπάρχει πρόορη συνταξιοδότηση από εδώ και μπρος κάτω από 62 χρόνια. Τα γράφετε αυτά στο email σας ή δεν τα γράφετε? Σημαίνει αύξηση ορίων ηλικίας εδώ από 1 έως 15 χρόνια. Ειδικά για τα αμαία. Πάγωμα συντάξεων βεβαίως για 2016-2017. Ενιαίο μισθολόγιο για το δημόσιο. Ενιαίο μισθολόγιο, ξέρετε τι σημαίνει κύριοι? 680 ευρώ. Εισαγωγικός μισθός αντί για 780. Και βεβαίως από την 1η-1η-2016 δεν θα ισχύει αυτό μόνο για τους εισερχόμενους, αλλά θα γίνει ανακατανομή όλων των μισθών σε μια προοπτική για όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Νέα μέτρα λοιπόν οριζόντιας μείωσης μισθών. Με αφετηρία βεβαίως όλο το δημόσιο και σύντομη επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα. Προϋπολογισμός, μία κουβέντα να πω ακόμα κυρία Πρόεδρε, για να καταλήξω εκεί με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ένα θέμα με ειδική σημασία. Δεν θα μπω στην αξιοπιστία του προϋπολογισμού που είπατε και χρησιμοποιείτε κατά κόρον κύριε Σταϊκούρα. Δεν υπάρχει καμιά αξιοπιστία στους προϋπολογισμούς. Δείτε τις προβλέψεις σας για τον προϋπολογισμό του 2014 και δείτε και τις εκτιμήσεις πραγματοποίησεων. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Μην βλέπετε το τελικό νούμερο, να δείτε αυτά που γράφετε μέσα. Γιατί έχουμε φυσικά πρόσωπα, παραδείγματος χάρη, 1,5 σχεδόν δισεκατομμύρια φόρους παραπάνω από αυτούς που προβλέπατε. Με βάση... Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λέτε αν πάνε οι δόσεις την άλλη χρονιά θα πληρώνουνε? Θα πληρώνουνε? Λοιπόν, καλά, και τα νομικά πρόσωπα πώς έτυχε κάτω 1 δισεκατομμύριο? Και οι ειδικές κατηγορίες κάτω 400 εκατομμύρια, πώς συμβαίνει και αυτό? Δείτε λοιπόν τις προβλέψεις και μην βάζετε μόνο το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, να βάζετε τις προβλέψεις, μετά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και δίπλα το ταμπελάκι με τις εκτιμήσεις. Για να είναι καλύτερη εικόνα και να βλέπουμε την διαχρονική αξιοπιστία των προϋπολογισμών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω τα δεδομένα. Μην μου τρώτε το χρόνο, έχω πολύ λίγο ακόμα και πρέπει να πω και 2-3 πράγματα επιπρόσθετα. Δεν μιλάω βεβαίως για τις περικοπές δαπανών, την άγρια λιτότητα του προϋπολογισμού, η οποία έχει οδυνηρές συνέπειες. Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη, 500 εκατομμύρια λιγότερα ποσά. 2 δισεκατομμύρια σε 2 χρόνια. Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία, είναι εδώ ο κύριος Βορύδης, του ΕΣΥ, μείον 25% οι επιχορηγήσεις. Επιχορήγηση του ΕΟΠΗ, κύριε Βορύδη, μείον 20%. Υπουργείο Παιδείας, μείον 250 εκατομμύρια. Υπουργείο Υγείας, μείον 500 εκατομμύρια. Υπουργείο Εργασίας, μείον 350 εκατομμύρια. Άγρια λιτότητα. Και βεβαίως το κλου, το
Είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μιλάτε για ανάπτυξη, προβλέπετε ανάπτυξη, 2,9 πόσο προβλέπετε, με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο έχετε περικόψει. Έχει καταρρεύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη χώρα που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαχρονική ύφεση σε ειρηνική περίοδο σε όλο τον κόσμο. Έχετε καταρρεύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και βεβαίως και όπου γίνονται επενδύσεις, τι γίνεται, και έχετε δεσμευτεί για κάποιες επενδύσεις, τις ακυρώνετε και κάνει τα στραβαμάτια. Ζήτησα να πάω για να δείτε ποιος είναι κράτος εν κράτη σε αυτή τη χώρα. Ζήτησα να πάω να δω τη Siemens στο Ρέντι, που έχει το εργοστάσιο. Μου λένε θα στείλεις ένα fax ή ένα email στη διεύθυνση της επιχείρησης και θα το ζητάτε εγγράφως. Έστειλα κι εγώ κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί υπογραφές, σφραγίδες μου, σουρτού, κατευθείαν στη διεύθυνση της Siemens. Να περιμένω απάντηση, να μπω στο εργοστάσιο, να συναντήσω το σωματείο και να με ενημερώσουν γιατί δεν κάνουν τις επενδύσεις που έχει με νόμο ψηφίσει η Ελληνική Βουλή. Λοιπόν, η απάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει, για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την εταιρεία. Πάγια όμως τακτική της επιχείρησής μας είναι να μην συνδιαλέγεται, ακούστε το ρήμα, να μην συνδιαλέγεται με μεμονωμένα κόμματα ή πολιτικές κινήσεις. Μόνο να λαδώνει κόμματα και πολιτικές κινήσεις κάνει Siemens. Δεν συνδιαλέγεται. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Τη δίνω στα πρακτικά. Τη δίνω στα πρακτικά για να ξέρετε τι γίνεται. Και το λέω αυτό, διότι με νόμο έχει δεσμευτεί η Siemens για επενδύσεις 60 εκατομμυρίων ευρώ στο εργοστάσιο και αύξηση θέσεων απασχόλησης. Και αντί για αυτό τα 600 εκατομμύρια, τα 60 εκατομμύρια πετάξαν στον αέρα, δεν έχει γίνει ποτέ επένδυση. Οι 600 εργαζόμενοι μειωθήκανε στους 400 και τώρα η Siemens φεύγει και από το εργοστάσιο. Σηκώνεται να φύγει. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μη μου λέτε λοιπόν ότι δεν λέμε ονόματα και διευθύνσεις. Έχουν ονόματα λοιπόν και διευθύνσεις. Και βεβαίως η επένδυση μεγάλη στην Ελλάδα είναι ο Τζόγος. Ο Τζόγος. Αφού πουλήσατε τον ΟΠΑΠ, τον ξεπουλήσατε κυριολεκτικά με σκανδαλώδη, ας πούμε, διαγωνισμό, που δεν υπήρχε διαγωνισμό στην ουσία. Τι κάνετε τώρα, καζινοποιείτε την Ελλάδα με την υποβάθμιση και περιθωριοποίηση όλου του δικτύου των πρακτόρων. Αυτό κάνετε με τα λεγόμενα φρουτάκια. Και αυτό το θεωρείτε επένδυση? Αυτό είναι η διάλυση της χώρας μέσα στην κρίση. Και βεβαίως τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας δύο λόγια μόνο για την περίφημη αυτή πρωτοβουλία και πρόταση 8 συναδέλφων μας από εδώ, οι οποίοι ανακαλύψαν την Αμερική. Γιατί περί της Αμερικής πρόκειται. Λέει πρώτα να βγάλουμε πρόεδρο, να συνεννοηθούμε, να βγει πρόεδρος και μετά να δούμε μέσα στο 2015, μέσα στο 2015 γενικώς, να γίνουν εκλογές και εδώ μεταξύ να πάμε και σε συνταγματική αναθεώρηση. Και απευθύνονται στα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να το κάνουν αυτό. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουν άλλη φράση. Στα κόμματα του μνημονιακού τόξου να κάνουν την πρότασή τους. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό που ζητάνε και αυτό που προτείνουν στην ουσία είναι φυλή ζωής στην κυβέρνηση του Σάμαρο Βενιζέλου και δεύτερον ψήφος στο νέο μνημόνιο για το οποίο μίλησα προηγουμένως και στη νέα μνημονιακή περιπέτεια που μπαίνει με άλλη μορφή τώρα η χώρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ήταν το έργο οι 7 ήσαν υπέροχοι, αλλά φαίνεται ότι οι 7 όταν γίνονται 8 γίνονται χάλια. Λοιπόν, αυτή η πρόταση δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη να δοθεί θετική διέξοδο στη χώρα, καμία απολύτως σχέση με τη δημοκρατία, καμία απολύτως σχέση με την περιφρούρηση των θεσμών σε αυτή τη χώρα. Με την περιφρούρηση των θεσμών σε αυτή τη χώρα. Κύριε Λαφαζάνη, γιατί παρακαλώ. Μεγαλύτερη θεσμική εκτροπή είναι να βγει πρόεδρος από μια βουλή η οποία είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με τη λαϊκή βούληση.
Αυτή η Βουλή είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τη Λαϊκή Βούληση. Δεν έχει κανένα θεσμικό δικαίωμα να βγάλει πρόεδρο. Έχει την εμπιστοσύνη βεβαίως η πλειοψηφία της Βουλής αυτής των πιστωτών, αλλά δεν έχει καμία εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό η ομαλότητα, η θεσμική αξιοπιστία επιβάλλει να προχωρήσει άμεσα η χώρα σε εκλογές και να εκλέξει πρόεδρο μια νέα Βουλή αντιπροσωπευτική της βούλησης του ελληνικού λαού. Και αυτό θα γίνει σύντομα. Σας ευχαριστώ. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.